Το αποτέλεσμα της διαιτησίας θα είναι τελεσίδικο και δεσμευτικό για την κυβέρνηση αλλά και για την Ελντοράντο, διεμήνυσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης, 2 ημέρες πριν ανασταλούν οι εργασίες στις Κουριές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της καναδικής εταιρείας. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο κ. Σταθάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και την υποχρέωση καθετοποίησης παραγωγής, οι οποίες συμπεριγράφονται στην αρχική σύμβαση με την εταιρεία. Το ζήτημα της μεταλλουργίας αποτελεί την καρδιά του επενδυτικού πλάνου της Ελληνικός Χρυσός και αυτό αποτελεί το κεντρικό διακύβευμα της διαιτησίας. Από την πλευρά της η εταιρεία ισχυρίζεται πως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις άδειες έχουν γίνει. Η έκδοση των αδειών αυτών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της διαιτησίας. Στην πραγματικότητα, η διαιτησία αφορά στο εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Μαντεμλάκου και για να λειτουργήσει θα πρέπει να τροφοδοτείται από τα συμπυκνώματα τόσο του μεταλλείου της Ολυμπιάδας όσο και των σκουριών. Εργαζόμενοι πάντως αγωνιούν για τις θέσεις εργασίας τους και συζητούν τη μορφή των κινητοποιήσεών τους. Εμείς ήδη πήραμε απόφαση αυτή τη στιγμή να κατέβει όλοι οι εργαζόμενοι στην Αθήνα με πούλμαν για να είμαστε αύριο το πρωί απ' έξω από το Μαξίμου για να ξεκαθαρίσει το θέμα εδώ και τώρα. Στο μεταξύ περίπου 100 άτομα από την Επιτροπή κατά της εξόρυξης χρυσού και από συλλογικότητες πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. 31 άτομα θα καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου για επεισόδια που έγιναν τον Μάρτιο του 2012 έξω από το Δημαρχείο στην Ιερισσό. Είναι δυστυχώς οι γνωστές δικογραφίες, οι οποίες κατασκευάστηκαν την περίοδο του 2012. Η συγκεκριμένη μάλιστα και από ό,τι φαίνεται και από το υλικό της δικογραφίας είναι κατά εντολή και κατά απέτηση του κύριου Πάκτα, δήμαρχου τότε της περιοχής. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα κύμα διώξεων κατά του κινήματος, αφού εκκρεμούν δίκες για 450 άτομα. Ήμουνα καταρχήν κατηγορούμενος και εγώ, αλλά απειλάχθηκα μετά την κατάθεση στον ανακριτή και τώρα οι εισαγγελέας με καλήσαν μάρτυρα, γιατί θεωρεί ότι αυτά που κατέθεσα είναι σημαντικά. Παραστεκόμαστε στους συνολικά 450 διωκόμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κίνημα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τον τόπο τους. Η δίκη διεκόπη τελικά για την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ενώ οι διαδηλωτές έδωσαν ραντεβού την ίδια ώρα στα δικαστήρια.